Γεια σας. Για σήμερα έχουμε ένα ρομποτάκι, το McQueen Plus, το οποίο παρέλαβα μόλις από διερευνητική μάθηση για το διαγωνισμό της ΕΕΛΑΚ, για τη χρήση ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση. Θα σας δείξω τι περιλαμβάνει το πακέτο, πώς συναρμολογείται και τι πήρα εξτρά γιατί δεν υπάρχει μέσα στο πακέτο. Λοιπόν, καταρχήν, το βασικό κομμάτι είναι αυτό εδώ. Θα το βάλω στο σχέδιο για να το δείτε. Είναι αυτό και είναι η βασική πλακέτα. Στη συσκευασία επίσης υπάρχουν οι ρόδες. Τις βγάζω και αυτές από το κουτί. Υπάρχει αυτό εδώ το κομμάτι επάνω στο οποίο τοποθετούνται κάποιες θητήρες που θα σας τους δείξω σε λίγο. Αυτή εδώ είναι οι αισθητήρες απόστασης. Είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Το καλώδιο σύνδεσης. Αυτό, το οποίο το ένα άκρο είναι λευκό και τα άλλα άκρα είναι χωρισμένα και μαύρα. Θα σας δείξω μετά πώς ακριβώς τοποθετείτε. Αυτές οι βιδούλες. Και επίσης υπάρχει ένας χάρτης με μαύρη γραμμή που προγραμματίζοντας κατάλληλα το ρομπότ μπορεί να περπατάει σε αυτή τη μαύρη γραμμή, να κινείται σε αυτή. Και επίσης υπάρχει και το φυλάδιο οδηγιών, αυτό εδώ. Το οποίο μας λέει τι είναι το κάθε τι που υπάρχει μέσα στη συσκευασία και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εκτός από τα πράγματα όμως που μόλις σας έδειξα, μέσα στη συσκευασία δεν υπήρχαν κάποια πράγματα, οπότε χρειάστηκε να τα αγοράσω εξτρά. Και συγκεκριμένα η πλακέτα MicroBit, βάσει της οποίας προγραμματίζεται το ρομποτάκι. Και χρειάστηκε να αγοράσω εξτρά και μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου τύπου 18650 και δεν το αγόρασα, βέβαια το είχα, αλλά σε περίπτωση που δεν το έχετε πρέπει να το αγοράσετε. Είναι το καλωδιάκι σύνδεσης, το οποίο από τη μία είναι USB και από την άλλη είναι αυτό εδώ το άκρο. Υπάρχει σε κάποια ίσως λίγο παλαιότερες τεχνολογίες κινητά, μπορεί να έχετε δηλαδή κάποιο. Σε περίπτωση που δεν έχετε θα χρειαστεί να αγοράσετε. Πάμε λοιπόν να συναρμολογήσουμε την πλακετούλα μας, να συναρμολογήσουμε το ρομπότ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να τοποθετήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία επάνω κάπου θα έχει τσεκαρισμένο ένα συν και ένα πλην. Λοιπόν, εδώ για παράδειγμα είναι το συν και εδώ το πλην. Κοιτάζετε εδώ που γράφει το συν και που το πλην και βάζετε το συν με το συν, εδώ. Εδώ είναι το συν, εδώ το πλην. Οπότε θα το πιέσω λίγο, θέλει λίγη πίεση, δεν μπαίνει τόσο εύκολα. Ouch. Μπήκε. Λοιπόν, η δεύτερη κίνηση την οποία θα κάνουμε και θα την κάνουμε λίγο ανάποδα σε σχέση με τις οδηγίες χρήσης είναι να τοποθετήσουμε σωστά αυτό εδώ το καλωδιάκι, γιατί αν τοποθετήσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι και μετά το καλώδιο θα μας μείνει πολύ λίγος χώρος και θα προσπαθούμε να στραμπουλήξουμε τα χέρια μας για να μπει στη σωστή θέση. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε αυτό εδώ το καλώδιο και κρατάμε το μαύρο, το κόκκινο και το πράσινο, τα οποία τα τοποθετούμε στα αντίστοιχα χρώματα του P1. Δηλαδή, το κόκκινο άκρο να πάει στην κόκκινη P1, το πράσινο άκρο στην πράσινη P1 και το μαύρο άκρο στη μαύρη P1. Τι μας έχει περισσέψει λοιπόν, μας έχει περισσέψει το μπλε καλωδιάκι, οπότε το παίρνουμε και το βάζουμε στο πράσινο του P2. Είναι ακριβώς μπροστά από το P1. Και τοποθετήθηκε το καλωδιάκι. Λοιπόν, αυτό το άκρο μετά, όταν θα βάλουμε την ασημένια επιφάνεια, θα το τυλίξουμε γύρω-γύρω για να μην μπλεχτεί πουθενά και μας δημιουργεί πρόβλημα. Η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τις χρυσές βιδούλες, τις ψηλές. Είναι τρεις στο σύνολο και τις τοποθετούμε σε αυτά εδώ τα σημεία. Βιδώνονται με το χέρι, είναι πάρα πολύ εύκολο. 1, 2
3. Και εδώ πάνω στην ουσία θα βιδώσουμε το ασημένιο κομμάτι. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το ασημί κομμάτι θα πάει έτσι. Επίσης θα χρειαστεί να έχετε ένα κατσαβιδάκι. Συνήθως παρέχεται μέσα στη συσκευασία το κατσαβίδι που θα σας δείξω σε ένα λεπτό. Αυτό εδώ. Τουλάχιστον εμένα μου το είχαν στείλει από διερευνητική μάθηση. Εγώ όμως θα χρησιμοποιήσω ένα ηλεκτρικό κατσαβιδάκι για πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Λοιπόν, τοποθετούμε λοιπόν τη βιδούλα αυτή σε αυτό το σημείο. Εδώ. Αυτή τη βιδούλα εδώ. Και αυτή τη βιδούλα, όπα, έφυγε. Εδώ. Και πάμε τώρα να τις βιδώσουμε. Ξαναλέω, τις βιδώνουμε στα χρυσαφή στηρίγματα. Τέλεια. Βιδώθηκε λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα μπορούμε να πάρουμε αυτό το καλώδιο. Να το βάλουμε μέσα από την εδώ την τρυπούλα. Έλα. Εδώ. Και μπορούμε να το φέρουμε μερικές στροφές γύρω από αυτό εδώ το κομμάτι για να το τοποθετήσουμε στη συνέχεια στους αισθητήρες. Λοιπόν, το στηρίζω προσωρινά εδώ για να μην είναι μέσα στα χέρια μου. Και πάμε τώρα να βάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή τους αισθητήρες απόστασης. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει μόνο δύο βίδες. Μία εδώ και μία εδώ. Και το βιδώνουμε με τους αισθητήρες να κοιτάνε προς αυτή την πλευρά. Δηλαδή στην ίδια πλευρά που είναι και αυτά τα δύο λεντάκια. Θα κάνω πάλι λίγη φασαρία για να το βιδώσω. Έλα. Και είναι έτοιμο. Παίρνω τώρα αυτό το άκρο του καλωδίου που έφτιαξα πριν. Αυτό λοιπόν έχει δύο πλευρές, αλλά μπαίνει μόνο από τη μία πλευρά. Οπότε αποκλείεται να κάνετε λάθος. Παίρνετε λοιπόν το καλώδιο και βλέπετε από πού θα καταφέρετε να το τοποθετήσετε. Βλέπετε ότι από εδώ δεν μπαίνει, οπότε το γυρνάτε από την άλλη. Τσακ, κούμποσε. Τόσο απλά. Στη συνέχεια τι πρέπει να κάνω, θα βάλω τις ρόδες. Οι ρόδες λοιπόν έχουν μία πλευρά που είναι λίγο βαθουλωμένες και μία πλευρά που είναι ίσα με το λάστιχο. Η πλευρά από την οποία τοποθετούνται είναι να βλέπουμε την πλευρά που είναι εντελώς ίσια. Δηλαδή το βαθούλωμα να είναι από τη μέσα πλευρά. Εδώ επίσης η βίδα που συγκρατεί τις ρόδες βλέπουμε ότι δεν είναι ολοστρόγγυλη, αλλά σε κάποιο σημείο κάνει ένα ίσιο κομματάκι. Σε αυτό το ίσιο κομματάκι θα τοποθετήσουμε και το αντίστοιχο ίσιο κομματάκι που βλέπουμε εδώ. Πάμε λοιπόν. Μπήκε. Όλο αυτό όμως βοηθάει, γιατί εάν το τοποθετούμε λάθος απλά δεν μπαίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, όταν βλέπουμε ότι κάτι ζορίζεται, σημαίνει ότι δεν το τοποθετούμε σωστά, οπότε δοκιμάζουμε να το τοποθετήσουμε λίγο διαφορετικά. Και είμαστε έτοιμοι, έχουμε τοποθετήσει και τις ρόδες. Και τώρα ήρθε η ώρα να τοποθετήσουμε την πλακέτα. Η πλακέτα εδώ μπροστά έχει κάποια LED. Τα LED αυτά λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα βλέπουμε. Άρα τα LED τοποθετούνται από την πλευρά που είναι και τα υπόλοιπα LED. Πατάμε προς τα μέσα την πλακετούλα και έχει μπει. Τώρα λοιπόν ιδανικά μόλις ανοίξω το διακόπτη που είναι εδώ, το on-off, μόλις ανοίξω αυτό το διακόπτη θα ξεκινήσει να λειτουργεί το ρομποτάκι. Πάμε να το δούμε. Καλύτερα να το κρατάτε από το ασημί κομμάτι. Βλέπετε ότι λειτουργούν οι ρόδες κανονικά. Να σας πω ότι την πλακέτα την είχα προγραμματίσει εγώ με ένα συγκεκριμένο κώδικα. Το είχα ξανασυναρμολογήσει. Οπότε γι' αυτό τώρα κινούνται οι ρόδες. Κανονικά θα βλέπετε εδώ πέρα κάποιες καρδούλες, κάποια χαμόγελα, τέτοια πράγματα όταν θα την ανοίξετε για πρώτη φορά, αν δεν την έχετε ξαναχρησιμοποιήσει. Επίσης, να σας δείξω κάτι σημαντικό. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέουμε την πλακέτα για να προγραμματίσουμε το ρομπότ είναι συνδέοντας σε αυτήν εδώ την υποδοχή. Σε αυτήν.
Το καλωδιάκι που σας έδειξα πριν, δηλαδή αυτό εδώ, και το άλλο του άκρο, το συνδέουμε στον υπολογιστή. Και έτσι μπορούμε να προγραμματίσουμε το συγκεκριμένο ρομπότ. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποια τέτοια καλωδιάκια τα οποία είναι απλά και μόνο για φόρτιση, δεν είναι για μεταφορά δεδομένων. Αν επιλέξετε όμως ένα καλωδιάκι το οποίο χρησιμοποιείται παλιότερα για κινητά, δηλαδή για να μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας στον υπολογιστή και να μεταφέρετε δεδομένα, αυτό κάνει και μεταφορά δεδομένων. Απλά υπάρχουν και κάποια καλώδια που είναι αποκλειστικά και μόνο για φόρτιση και θα σας δείχνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί το ρομποτάκι σας με τον υπολογιστή. Αυτό λοιπόν είναι το McQueen. Κάνει πάρα πολλά πράγματα με την πλακέτα Microbit. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την πλακέτα χωρίς το McQueen και να κάνετε επίσης πολύ ωραία πράγματα. Και υπάρχουν άφθονα tutorial στο dfrobot.com που είναι και το site των συγκεκριμένων ρομπότ. Και καλή διασκέδαση!